κάθε 3-4 μήνες φιλοξενούμε εκπρόσωπο αλλιέων. Και έχουμε υποσχεθεί σε αυτούς τους ανθρώπους ότι εδώ η εκπομπή θα στηρίξει τα αιτήματά τους, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα κλάδο, έχουμε να κάνουμε με δεκάδες οικογένειες σε επίπεδο Ηρακλείου, εκατοντάδες σε επίπεδο Κρήτης, των οποίων η καθημερινότητα απειλείται, καθώς το επάγγελμά τους, το επάγγελμα του επαγγελματία αλλιέα, πραγματικά βρίσκεται ένα βήμα πριν την εξαφάνιση. Τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται είναι πάρα πολλά, που έχουν να κάνουν με τα λειτουργικά έξοδα, που έχουν να κάνουν με τις τιμές των ψαριών, που έχουν να κάνουν με τη φορολογία, που έχουν να κάνουν με τους περίφημους λαγοκέφαλους. Και μάλιστα για τους λαγοκέφαλους ακολουθεί και ανταπόκριση από Ιεράπετρα. Θέλω να πάμε στον κύριο Μανώλη Μαντζαράκη, τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Ηρακλείου, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα του κλάδου. Την καλησπέρα μας, κύριε Μαντζαράκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, χαρά μου που τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Μαντζαράκη. Αναφορικά με την τρέχουσα συγκυρία, η κατάσταση στον κλάδο, θέλω ένα πρώτο γενικό σχόλιο, ποια είναι, και μετά να αναλύσουμε λίγο και να επικεντρωθούμε στα επιμέρους προβλήματα. Μάλιστα. Καταρχήν θα ήθελα, εκτός από την καλησπέρα μου, να σας πω ότι φιλοξενούμαστε αυτή τη στιγμή φυλάκιο στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών από τον όμιλο εδώ πέρα των Ερασιτεχνών Αλλιέων Γουρνών. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω κατόπιν παράκλησής τους, μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής, ένα 50 έτσι δευτερόλεπτα τηλεοπτικό χρόνο στη φιλόξενη συχνότητά σας για να σας αναφέρω κάποια προβλήματα που θέλουν να σας μεταφέρουν εδώ τα μεταφέρουν το ΔΣ του Συλλόγου. Με μεγάλη χαρά κύριε Μαντζαράκη. Ωραία, πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε στα δικά μας. Τα έχουμε ξαναπεί κατηδίαν. Χρόνια και χρόνια, χρόνια και χρόνια τώρα με το θέμα των λαγοκέφαλων έχει βγάλει γλώσσα μου μαλλιά τώρα 10 χρόνια να φωνάζω. Τα ξέρετε κι εσείς, τα ξέρω κι εγώ. Σας είχα πει πριν από 7-8 χρόνια ότι αυτό θα καταντήσει μάστιγα. Τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί μαζί με τα λεοντόψαρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πριν τη σύνδεσή μας, επικοινώνησα με τον πρόεδρο των Αλλιέων της Ιεράπετρας, διότι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα κι αυτοί σχετικά με την νήσο Χρυσή. Εξαφανίστηκαν, λέει, τα μπαρμπούνια. Μάλιστα, ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Βέβαια, αφού το ζούμε καθημερινά. Τα λεοντόψαρα τρώνε το γόνο και τα αυγά. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο, αλλά δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα. Βλέπετε, τίποτα δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, αν και έχουν ανατεθεί και σε επιστημονικούς φορείς και σε διάφορους άλλους εμπλεκόμενους, δεν έχει δοθεί ούτε μία λύση. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Ένα πρόβλημα διαχρονικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πραγματικά. Μην όμως επικεντρώνεστε. Και χρόνο με το χρόνο που καλύπτουμε και το ρεπορτάζ, εγώ το επιβεβαιώνω και έχει γιγαντωθεί το πρόβλημα. Υπάρχει ένα σχεδιασμό, ρεαλιστικό σχεδιασμό που έχει αποδώσει. Διορθώστε με αν έχει αλλάξει κάτι, στην περιοχή της Κύπρου, όπου εκεί επιδοτείται η αλλία στους λαγοκεφάλους. Έτσι δεν είναι? Είσαστε πολύ ακριβείς, ναι, αυτό έχει γίνει και εγώ το είχα προτείνει αυτό πριν από 5-6 χρόνια. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό από τη στιγμή που πραγματικά οδηγούνται στην ανεργία και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους χιλιάδες οικογένειες πανελλαδικά από το θέμα των λαγοκεφάλων? Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να βγει αυτή η επιδότηση? Εγώ κύριε Παναγιωτόπουλε πιστεύω ακράδαντα ότι οι κυβερνώντες έχουν βάλει σκοπό να συρρυκνωθεί η παράκτια επαγγελματική αλλιεία σε τέτοιο βαθμό ώστε να μείνουν από ό,τι έχουμε απομείνει μετά από τόσες αποσύρσεις που έχουν γίνει από τα αλλιευτικά, τουλάχιστον το 1/3 αυτών που έχουν μείνει τώρα. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται στην αλλιεία, διότι δεν είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, μόνο οι λαγοκέφαλοι. Έχουμε να κάνουμε με δελφίνια, έχουμε να κάνουμε με φώκες που έχει γεμίσει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει γεμίσει, έχουμε να κάνουμε με χελώνες,
έχουμε να κάνουμε με τόσα πολλά πράγματα και σύν τις άλλες, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε και τις σχετικές συνθήκες. Γιατί γι' αυτό η νεολαία δεν έχουμε νέους αλλοίς και έχουν υπομείνει οι παλιοί. Όσοι συνταξιοδοτούν, τελειώνει το επάγγελμα. Γιατί είναι και κλειστό επάγγελμα. Πόσοι αλλοίς είναι αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, ο αριθμός τους. Πάμε λίγο να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία που έχουμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν ανέλαβα εγώ πριν από 15 χρόνια πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Ηρακλείου, πανελλαδικά είμαστε 18.700. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε 13.640 αλλιευτικά. Φανταστείτε τι κουτσούρι έχει πέσει λόγω των αποσύρσεων. Ένα άλλο πρόβλημα τεράστιο που αντιμετωπίζουν οι αλλιείς είναι με τα καύσιμα. Πανάκριβα τα καύσιμα, δεν μπορούν να φύγουν τα καΐκια να πάνε μακριά, γιατί αν δεν γυρίσει η προπέλα που λέω και εγώ, ψάρια και μεροκάματο δεν φέρνει στο σπίτι. Τα καύσιμα αυτή τη στιγμή είναι στο Θεό, με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί τα δρομολόγια των αλλιευτικών μας και γι' αυτό βλέπουμε στις τόσες πολλές βραχονισίδες που έχουμε το τουρκικά αλλιευτικά. Εφόσον δεν πάνε οι Έλληνες, πάνε οι Τούρκοι. Αντί το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε να χρηματοδοτεί κιόλας ψαράδες, να τους βάζει πετρέλαιο να δημιουργηθούν οικονομικές ζώνες, γιατί αυτό συνεπάγεται οικονομική δραστηριότητα. Εμείς θα έχουμε παρετήσει, ποιος θα πάει με τέτοια έξοδα. Και αν δεν πιάσεις ψάρια και γυρίσεις, θα πρέπει να παπαριζάνιο να καλύψεις τα έξοδα. Η ψαριά τι περιλαμβάνει, πρόεδρε, δεν ξέρω, κάθε μέρα βγαίνετε στα ανοιχτά, μέρα παραμέρα, 2-3 φορές τη βδομάδα. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Μα σας παρακαλώ, την προηγούμενη κακοκαιρία 20 ημέρες δεν μπορούσες να ξεμητήσεις. Σωστά. Τώρα πάλι 3-4 μέρες έχουμε, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος, πώς θα φτιάξει σπιτικό αν δεν ξέρει ότι τέλος του μήνα θα μπουν αυτά τα χρήματα στο σπίτι να πληρώσω 1, 2, 3, 4 πράγματα. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Και αντί να χρηματοδοτούν κατά κάποιο τρόπο τους καινούριους, τουλάχιστον να δούμε πώς θα αφήσουμε την παράκτη αλληλεία σε νέους ανθρώπους, γίνεται αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τις φόρους και με τα διάφορα άλλα πανοπρούκια που έχουν βάλει στους αλλιείς. Δυσκολεύει η κατάσταση. Πάμε τώρα στα αιτήματα. Συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία θα κάνουν την καθημερινότητά σας καλύτερη, προκειμένου να μπορέσετε κι εσείς να ορθοποδήσετε. Με το θέμα των λαγοκεφάλων θα ασχοληθούμε και το επόμενο διάστημα. Θα αφήσουμε λίγο απ' έξω. Λύση δεν έχει βρεθεί, ευελπιστούμε θα βρεθεί. Ναι. Στο κομμάτι της φορολογίας, στο κομμάτι των καυσίμων, τι πρέπει να γίνει. Τι λύση, κύριε Αναγιτόπουλε, το λέμε να βρεθεί λύση. Τι λύση να βρεθεί, για πείτε μου εσείς. Τι λύση να βρεθεί από τη στιγμή που δεν επιχειρείται. Αυτά τα ψάρια δεν έχουν εχθρούς. Αυξάνονται και πληθύνονται. Το ίδιο και τα λεοντόψαρα. Δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος. Εάν η λύση δεν είναι σχετική με τη Κύπρου, δηλαδή να δώσουμε κίνητρα σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, το οποιοδήποτε να τα αλλιεύει, ούτως ώστε να κρατήσουμε τους πληθυσμούς μειωμένους, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, γιατί αυτοί αυξάνονται και πληθύνονται. Μάλιστα. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει το κράτος να δώσει και κάποια κίνητρα και στους επαγγελματίες και στους ερασιτέχνες να έχουν κάποιο δηλαδή οικονομικό όφελος για να πάνε να το ψαρέψουν. Άλλιως, αν πάνε να το ψαρέψουν και μετά πρέπει να το πετάξουν, ποιος θα το κάνει. Στο κομμάτι της φορολογίας, κύριε Ματζαράκη, επιδότηση κάποιο κίνητρο στα καύσιμα, επιδότηση καυσίμων, τι μπορεί να γίνει. Τι να σας πω, αυτά τα ξέρουν οι κυβερνώντες, έχει βγάλει γλώσσα από τη μαλλιά και η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή ο προηγούμενος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αποστόλου, μας έβαλε τέλη κυκλοφορίας. Ακούσατε καλά, τέλη κυκλοφορίας. Λες και έχουμε καμιά δρομάρα από το Ηράκλειο να πηγαίνουμε στην Πία, όταν έχει φουρτούνα να την παρακάμπτουμε και να παίρνουμε Μάλιστα. τον άλλο δρόμο που είναι, δεν έχει κύμα. Για λοιπόν, πείτε μας. Έχουμε και. Ναι. Ολοκληρώστε για να πάμε στα αιτήματα και των ανθρώπων. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμάς μας έχουν βάλει στα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη. Μας αφαιρέσανε και την άδεια που είχαμε τόσα χρόνια. Εγώ την είχα προσωπικά 18 χρόνια και μου την πήρανε με τα πελαγικά ψάρια. Δηλαδή, αντί να μας δώσουν κίνητρα να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, μας τη μειώνουν. Εμένα μου πήρανε την άδεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να ψαρέψω εγώ τόνο ή ξυφία ή λαλούνιες ή παλαμίδες και άλλα, δεν ξέρω εγώ, άλλα. Μας τα πήρανε.
Μάλιστα. Μας αφαιρέσανε το δικαίωμα αυτό με τη προϋπόθεση να βάλουμε δορυφορικό σύστημα που κάνει 5.500 ευρώ και πρέπει να πληρώνουμε και 110 ευρώ το μήνα συνδρομή. Και η άδεια έχει ισχύ για 4 μήνες. Και τους λες όσο, πόσο είναι η άδεια που μου δίνεται να ψαρέψω πελαγικά, 4 μήνες. 4 μήνες θα πληρώνω κι εγώ το τέλος σε αυτό. Όχι, λέει, το πληρώνεις όλο το χρόνο. Μάλιστα. Και το ηλεκτρονικό σύστημα κάνει 5.500 ευρώ. Κύριε Ματζαράκη. Πού να τα βρει ο κόσμος αυτά τα λεπτά. Αναφορικά με το λεπτό που μας ζητήσατε τώρα, για πείτε μας εκεί οι άνθρωποι τι θέλουν να πούνε στην εκπομπή μας. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ερασιτεχνών Αλιέων εδώ στις Γούρνες, στην πρώην Αμερικανική βάση, έχει ένα κιόσκι εδώ πέρα, ένα σπιτάκι, το οποίο ήταν το παλιό βενζινάδικο που είχαν οι Αμερικάνοι. Φεύγοντας λοιπόν, είχαν όπως όλοι οι Αμερικανικοί βάσεις και όπως όλοι σας γνωρίζετε, όλα τα κτίρια και όλα οι βάσεις είχαν γίνει ρημαδιό εδώ πέρα. Ήρθαν οι ανθρώποι εδώ πέρα, το βάψανε, το φτιάξανε. Αυτό το σπιτάκι χρησιμοποιείται και το καλοκαίρι ως ένα κέντρο εδώ που έχει σωσίβια μέσα, έχει φαρμακευτικά και τέλος πάντων. Ναι, το βλέπουμε αυτό αυτή τη δομή εκεί, αυτό το κτιριάκι. Ναι, αυτό είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο με φύλλο θαλάσσης. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι κτίρια με μπλόκους και τέτοια. Και έχει βγάλει τώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση, λέει, πρωτόκολλο κατεδάφισης για αυτό το τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια που υπήρχαν εδώ πέρα, αυτό ήταν βενζινάδικο. Είχε αντλία βενζίνης που ερχόταν. Και το έχουμε τώρα εδώ πέρα, έρχονται όλο, εξυπηρετείται όλο το Ηράκλειο. Το καλοκαίρι χρησιμοποιείται εδώ πέρα και από τους ελουόμενους που είναι εδώ πέρα. Και ζητάμε κάποιος χριστιανός να έρθει να βάλει το χέρι στην καρδιά, να έρθει να το δει, γιατί έχουν έρθει και μηχανικοί, το έχουν δει, για να μην το ρίξουν αυτό το πράγμα. Ούτε εμποδίζει πουθενά, ούτε δρόμος περνάει, ούτε τίποτα. Το Δέλτα Σίγμα και ο πρόεδρος του, ο Δημήτρης ο Μπαζακάκης, μου είπαν να σας το μεταφέρω και να παρακαλέσουμε κάθε αρμόδιο φορέα να το δει με συμπάθεια αυτό, γιατί είναι ένα μέρος που εξυπηρετεί τώρα. Μάλιστα, κύριε Ματζαράκη, κατανοητό. Είδατε, και καλά κάνατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.